πιστεύω ότι δεν το είχε δει αρκετά ο κόσμος το MMA. Παρεξημένως δεν θα το έλεγα, πρέπει να το δοκιμάσει να το δεις. Ίσως και εγώ στην αρχή όταν το ξεκίνησα το θεωρούσα κάπως παράξενο και βίαιο, αν θέλω να το πω. Αλλά με τον καιρό το συνηθίζεις και το ενστερνίζεσαι και σ' αρέσει όλο και πιο πολύ. Οπότε η ολοκλήρωση αυτή του kickbox βασικά και της πάλης είναι λίγο πιο γλυκιά, στην πορεία το μαθαίνεις. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διασταύρωση όλων των εικόνων των πολεμικών τεχνών. Η δικιά σου καταβολή ποια είναι, δηλαδή δεν ξεκινάει κανείς να κάνει μια απευθεία από κάποια βάση προέρχεται, από κάποιο αγωνιστικό στυλ προέρχεται. Εγώ ξεκίνησα με την boxing με τον δάσκαλο Δημήτρη Δημητρίου. Ξεκίνησα με την boxing και με πάλι στο ενδιάμεσο. Εφόσον φτάσαμε στην πάλι τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο, άρχισα να τα ανώνουμε σιγά σιγά και βλέπουμε ότι είχε αποτέλεσμα η μίξη αυτή. Όλη αυτή όλο αυτό το σύμπλεγμα των κινήσεων, γενικότερα το kickbox με το μάχη ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι μεμονωμένο kickbox, μεμονωμένοι πάλι, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. 29 Μαρτίου αγωνίζεσαι στη Θεσσαλονίκη, No Limits 7. Για πρώτη φορά θα είναι ένας αγώνας μεικτών πολεμικών τεχνών, MMA, θα είναι main event. Και εκτός από αυτό θα είναι και η ζώνη. Αν μη τι άλλο, επειδή είσαι ο πρώτος Έλληνας αθλητής που παίζει για μια ζώνη, φαντάζομαι ότι αυτό ενδεχομένως να είναι ένα κίνδυνο παραπάνω, ίσως και λίγο άγχος. Άγχος, δεν θα το έλεγα άγχος, ψήσα χαρά, γιατί το MMA είναι καλό να το δείξουμε εδώ στην Ελλάδα και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία παίζοντας με έναν τέτοιες κλάσεις αθλητή όπως είναι ο Ιταλός να δείξουμε το MMA και να το δει όλος ο κόσμος ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε κάτι παραπάνω στον αθλητισμό στην Ελλάδα. Έχει δώσει αγώνες και στο εξωτερικό. Δεν είναι μεγαλύτερο το επίπεδο του ανταγωνισμού εκεί πέρα? Ίσως είναι λίγο πιο μπροστά στο επίπεδο της πάλης. Ναι. Αλλά στη μάχη, επειδή είναι πιο απλή συσσαγωγικά αυτή η πολεμική τέχνη, το στυλ δηλαδή, είμαστε στα ίσια. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι κοντράρουμε αρκετούς αθλητές. Ευρωπαίους πάντα μιλάμε έτσι. Ευρωπαίους, έτσι. Mm-hmm. Ευρωπαίους. Δεν έχεις αγωνιστεί σε κάποιο ξένο promotion από τα μεγάλα, αλλά φαντάζομαι παρακολουθείς τουλάχιστον τα αμερικάνικα από αυτή τη στιγμή. Στα MMA, ναι. Όχι, δεν έχω αγωνιστεί σε κάποιο ξένο. Φιλοδοξώ να παίξω, ναι, σε κάτι, γιατί θα είναι ένα καλό βήμα, ναι, και τους αθλητές μου στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έτσι. Παρακολουθούμε πολύ τα UFC τελευταία. Τι διδάσκεις από αυτά, βλέπεις πράγματα τα οποία αποκομίζεις? Μπορείς να πάρεις αρκετά. Γιατί είναι πάρα πολύ καλού και αθλητές. Πάρα πολύ, δηλαδή πολύ ανεβασμένοι. Και μπορώ να σου πω ότι δεν έχουν μεγάλες διαφορές από αυτό. Δηλαδή, το στυλ της, ναι, μάχης είναι πολύ απλό. Mm-hmm. Σε εισαγωγικά, έτσι. Είναι πολύ απλό γιατί είναι μάχη η οποία παίζεις παντού. Εντάξει, οπότε εκεί είναι πολύ βελτιωμένη σε όλα τους. Είναι βελτιωμένη στην μπάλη, είναι βελτιωμένη στο box, είναι βελτιωμένη στο kickbox και καταφέρουν να κάνουν μια τέλεια μίξη του αθλήματος και βέβαια και το πουλάνε και κατάλληλα ώστε να μπορείς να το δει και ο κόσμος. Αγαπημένος από αυτούς που παρακολουθείς, από τον οποίο βλέπεις και διδάσκεις σε πράγματα ή τουλάχιστον έχεις αντιγράψει πράγματα? Τζορτζ Σεν Πιέρ. Είναι ο πλήρες θεωρείς από αυτούς που αγωνίζονται? Ναι, ναι, και παλαιστικά και στο όρθιο και ψυχολογικά είναι πάντα έτοιμος να δεχτεί κάτι και πολύ έτσι σωστός και ευθύς στο στυλ που κάνει. Δηλαδή, είναι ένας πλήρης αθλητής. Mm-hmm. Είναι πλήρης αθλητής και μου αρέσει πάρα πολύ. Νίκο, έχεις παίξει κλουβ, έτσι, ναι? Ναι, έχω παίξει κλουβ. Τεράστια διαφορά από το να παίζεις στα σκηνιά? Ναι, πάρα πολύ. Αίσθηση? Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά στην ψυχολογία του αθλητή και στην. Πιστεύω τουλάχιστον. Έχω παίξει περίπου 2-3 φορές σε κλουβ. Μεγάλη διαφορά στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τον αντιπαλό σου, που θα το επιτεθείς σε όλα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Τα ring, ίσως είναι και λίγο μειονεκτικό, γιατί σε πολλές φάσεις θα μπορούσε να σταματήσει ο αγώνας, ας πούμε, σε περίπτωση που είσαι έξω από τα σκηνιά, θα πρέπει να σε τραβήξουν πάλι μέσα. Οπότε η δράση σταματάει κατά κάποιον κύριο τρόπο. Ενώ στα κλουβιά δεν υπάρχει αυτό, δεν σταματάει η δράση. Είσαι σε κάθε λεπτό. Εκτός σε περίπτωση τραυματισμού, ας πούμε, μπορεί να σταματήσει τον αγώνα, αλλά είσαι σε κάθε λεπτό και σε κάθε δευτερόλεπτο σε μια ένταση η οποία δεν σε αφήνει ούτε να κουραστείς και αναγκαστικά μπαίνεις σε ένα μονόδρομο να σκεφτείς τι θα κάνεις αμέσως μετά. Δεν σου αφήνει καθόλου περιθώρια για ξεκούραση και νοητικά και σωματικά. Θέλω να κλείσουμε τον αγώνα σου πάλι κοντά στον Ιταλό, στον Ολίτσε 7, ο οποίος με θυμίζουμε είναι για ζώνη, η πρώτη ζώνη που θα δοθεί στην Ελλάδα, η πρώτη τουλάχιστον εγχώρια ζώνη.
Δεν νομίζω ότι το θέμα να σκεφτόμαστε λίγο να πάρει Ιταλό στην πρώτη ελληνική ζώνη που υπάρχει. Γιατί θα ζητήσουμε να μην στερεβάνε. Σε καμία περίπτωση, πάντα κοιτάμε το θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό να κερδίζουμε. Ο αθλητή θέλει να κερδίζουμε. Έχει μελετήσει ένα τίποτα αυτό καθόλου. Ναι, έχω μελετήσει αρκετά πράγματα και τα δουλεύω πάνω σε αυτό. Οπότε πιστεύω ότι θα έχω πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Άρα το θεωρείς εύκολο. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Mm-hmm. Έτσι, αν δουλέψω και η προσπάθεια είναι τέλεια, ανταμείβεται. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. No advances, no chances, opposites just get a beat down.